Γιατί δεν μπορώ να απολαύσω την τροφή μου? Γιατί δεν μπορώ να απολαύσω το φαγητό μου? Γιατί δεν μπορώ να χάσω κιλά? Τι σχέση έχει η απόλαυση της τροφής, η απόλαυση του φαγητού μας, με το να χάσουμε κιλά? Εδώ λοιπόν στο κανάλι, σίγουρα δεν μιλάμε για δίαιτες, δεν μιλάμε δηλαδή για αυτές τις διατροφές που ονομάζονται δίαιτες, όσο και αν κάποιες επιμένουν να ονομάζουν διατροφή πια τη δίαιτα και όχι δίαιτα, από τη στιγμή που υπάρχει κάτι στερητικό σε αυτό το πρωτόκολλο, σε αυτό το χαρτί που μας δίνει κάποιος σε σχέση με το πώς θα χάσουμε κιλά, δεν ονομάζεται διατροφή, ονομάζεται δίαιτα. Να μην φοβόμαστε τις λέξεις, να χρησιμοποιούμε τη σωστή ορολογία. Ο τρόπος ζωής, αυτό που λέμε, όχι, δεν είναι δίαιτα, είναι διατροφή, είναι τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής, ο οποίος να είναι υγιής και ταιριαστός για τα δεδομένα του κάθε σώματος, ονομάζεται διαισθητικό φαγητό και διαισθητικός τρόπος ζωής. Δεν ονομάζεται διατροφή, η οποία είναι γραμμένη σε ένα χαρτί. Αυτή η διατροφή ονομάζεται δίαιτα. Με ποιο τρόπο λοιπόν η απόλαυση της τροφής μας σχετίζεται με το να χάσουμε κιλά? Παρότι λοιπόν στο κανάλι προφανώς δεν μιλάμε για το πώς θα χάσουμε κιλά, όπως είπα πριν, με μία δίαιτα ή με μία διατροφή, δηλαδή με στέρηση, κάνουμε σήμερα μία προσέγγιση για το ποιος είναι ο σοφός και ταιριαστός τρόπος να κάνω αυτές τις, ας τις ονομάσουμε, διορθωτικές κινήσεις, επιλογές, για να έρθει το κορμάκι μου, θα το πω έτσι λίγο ομά και χήμα και μετά θα χρησιμοποιήσουμε και ορολογία, να έρθει στα ίσα του. Τι σημαίνει να έρθει στα ίσα του? Να έρθει σε αυτό που ονομάζουμε set point, σε αυτό που ονομάζουμε happy weight, δηλαδή σε αυτό που λέμε το κορμάκι μου να έρθει σε εικόνα σώματος και σε βάρος σαν αυτό που ήταν προορισμένο έτσι και αλλιώς να βρίσκεται. Φυσικά υπάρχει ένα εύρος σε αυτά τα κιλά, δεν είναι ένας αριθμός, το set point ή το happy weight. Happy weight σημαίνει ότι εκεί που κάθεται το βάρος μου, εκεί που κάθεται η μπήλια, αυτό το εύρος των κιλών στο οποίο βρίσκομαι, εκεί νιώθω ευτυχισμένη, ευτυχισμένος σε επίπεδο οργανικό. Χαρούμενη, χαρούμενος σε επίπεδο οργανικό. Η ζωτικότητά μου είναι υψηλή, η ενέργειά μου είναι υψηλή. Οι νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου μου που ενεργοποιούν κομμάτια διάθεσης και άρα κομμάτια του πόσο χαρούμενη, χαρούμενος είμαι, του πόσο ευτυχισμένη, ευτυχισμένος είμαι, όλοι αυτοί οι νευροδιαβιβαστές σε αυτό το σωματικό βάρος είναι σε ένα σημείο να μπορούν να μου δώσουν, να μην είναι σε έλλειψη. Επειδή λοιπόν εδώ μιλάμε για τη σωματική υγεία σε σχέση με την ψυχική υγεία και για την ψυχική υγεία σε σχέση με τη σωματική υγεία, γιατί αυτά είναι συνδυασμένα μεταξύ τους, προφανώς το βάρος του σώματός μας και άρα και κομμάτια της διατροφής μας χρειάζεται να είναι έτσι τοποθετημένα ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε σωματικά με επάρκεια και ζωτικότητα, αλλά και η εγκέφαλή μας, το συναίσθημά μας, να λειτουργεί, λειτουργούν με επάρκεια και ζωτικότητα. Άρα, το χάνω κιλά, εδώ πέρα το αντιμετωπίζουμε σαν χρειάζομαι τον κατάλληλο τρόπο ζωής και διατροφής για να έρθει το κορμάκι μου στα ίσα του, εκεί που είναι προορισμένο να είναι. Αν είμαι σε παραπάνω κιλά από αυτά που το κορμάκι μου είναι προορισμένο να είναι, να βρίσκεται για να νιώθει ζωτικότητα, τότε με τον διαισθητικό τρόπο ζωής και διατροφής θα μπορέσω να μειώσω αυτό το βάρος. Μέσα στα χρόνια. Επαναλαμβάνω τη φράση μέσα στα χρόνια. Όχι μέσα σε ένα μήνα και όχι μέσα σε 2, 3, 5, 6 μήνες. Γι' αυτό και θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά εδώ, το λέω πολύ συχνά και υπάρχει και συγκεκριμένο ηχογραφημένο βίντεο με τον ανάλογο τίτλο, το διαισθητικό φαγητό και ο διαισθητικός τρόπος ζωής δεν είναι για τους τεμπέληδες. Είναι για αυτούς που θέλουν να εργαστούν
σοβαρά με τη σωματική και ψυχική τους υγεία ευημερία. Οπότε, χάνω κιλά σημαίνει έρχομαι στο set point. Όμως, ποια είναι η παγίδα, να το πω έτσι, που οι άλλοι το λένε παγίδα, για μένα δεν είναι παγίδα, του διαισθητικού τρόπου ζωής και διατροφής. Ότι αν είμαι παρακάτω από το set point που είναι προορισμένο το κορμάκι μου, δηλαδή αν στερούμε σοβαρά τροφές, αν το κορμάκι μου λιμοκτονεί από τη διαθεσιμότητα των τροφών που του παρέχω, αν λοιπόν το κορμάκι μου λιμοκτονεί, με το διαισθητικό φαγητό το κορμάκι μου θα βάλει κιλά για να έρθει στο happy weight, να έρθει σε αυτό το σημείο το σωματικό, σε αυτό το σωματικό βάρος που νιώθει ζωτικότητα, υγεία, εφορία. Οπότε, ερχόμαστε πάλι στην τοποθέτηση που επαναλαμβάνω κάθε φορά. Το διαισθητικό φαγητό δεν είναι δίαιτα. Ο διαισθητικός τρόπος ζωής δεν είναι δίαιτα. Το ότι κάποιοι από εσάς το χρησιμοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τα εργαλεία αυτού για να κάνετε δίαιτα και να χάσετε κιλά, δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε ό,τι εργαλείο θέλετε, δεν είναι όμως διαισθητικό φαγητό. Είναι χρήση κάποιων εργαλείων του διαισθητικού φαγητού για να χάσω κιλά. Το διαισθητικό φαγητό και ο διαισθητικός τρόπος ζωής είναι θεραπευτική προσέγγιση για τις δυσλειτουργικές σκέψεις μας γύρω από το φαγητό μας, γύρω από τη σχέση μας με το φαγητό μας και γύρω από τη σχέση μας με την εικόνα του σώματός μας. Είναι μία θεραπευτική προσέγγιση που εγκαινιάζω και εγώ σιγά σιγά στη θεραπεία με τους θεραπευομένους μου που πάσχουν από διαταραχές λήψης τροφής. Οπότε, ερχόμαστε πάλι στον τίτλο και λέμε πώς μέσα από την απόλαυση θα χάσω κιλά. Γιατί οι περισσότεροι από εσάς, οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν δίαιτα για να αλλάξουν την εικόνα του σώματός τους, νιώθουν πως αν απολαύσω, το χάσα το παιχνίδι. Αν οι τροφές που τρώω είναι απολαυστικές, θα θέλω να φάω παραπάνω. Και αφού θα θέλω να φάω παραπάνω, όχι απλά δεν θα χάσω κιλά, αλλά μπορεί και να βάλω κιλά. Γιατί μέσα από αυτές τις απολαυστικές τροφές είναι που μου δημιουργήθηκε πια η εξάρτηση με το φαγητό και έχω αυτό το συναισθηματικό φαγητό που λέμε, δηλαδή πέφτω με τα μούτρα στο φαγητό για να καλύψω την έλλειψη τη συναισθηματική μου. Αυτό με οδήγησε στη δυσλειτουργική σχέση με το φαγητό και το σώμα μου και άρα στο να βάλω κιλά. Και εσείς τώρα τι μου λέτε, να απολαμβάνω την τροφή, δηλαδή να κάνω αυτό που με οδήγησε στο να βάλω κιλά. Έχω μία εκ διαμέτρου διαφορετική άποψη από αυτό. Θεωρώ πως η απόλαυση, δηλαδή το να βρεθούμε σε θέση λήψης του φαγητού μας, βοηθάει στο να λάβουμε το φαγητό, στο να πέψουμε το φαγητό, στο να απορροφήσουμε το φαγητό, στο να είναι ο εγκέφαλός μας εκείνη τη στιγμή μαζί με το φαγητό μας, να καταγράψει το γεγονός ότι τρώω, το γεγονός ότι θρέφομαι μέσα από τη θέση απόλαυσης, όπως είπα. Δεν είναι απλά να το βλέπουμε, ο εγκέφαλος φυσικά το βλέπει το φαγητό. Το βλέπει και κατά τη διάρκεια που κοιτάτε την τηλεόραση. Το βλέπει, κοιτάει και κάτω και πάνω. Τι γίνεται όμως όταν βλέπω τηλεόραση και τα μάτια μου είναι στην τηλεόραση και γυρίζουν και λίγο στο φαγητό. Ο εγκέφαλος το βλέπει το φαγητό, εξάλλου εσείς το βάλατε στο πιάτο σας, ο εγκέφαλός σας είδε ότι βάλατε φαγητό. Αλλά όσο βλέπω τηλεόραση και δεσμεύομαι από αυτές τις εικόνες ή από το δράμα που βλέπω μπροστά μου ή από το χιούμορ που μπορεί να γίνεται, μπορεί να βλέπω μια κωμωδία, ο εγκέφαλός μου χάνεται μέσα στην τηλεόραση και δεν είναι σε επαφή με το φαγητό. Άρα, σε θέση λήψης του φαγητού δεν βρίσκεται. Οπότε δεν καταγράφει το γεγονός ότι τώρα τρώω. Τώρα θρέφομαι. Δεν καταγράφεται. Άρα ο εγκέφαλος παραμένει στερημένος. Το σώμα τρώει την τροφή, καταναλώνει την τροφή, αλλά ο εγκέφαλος όχι, αν δεν βρεθεί σε θέση απόλαυσης. Οπότε μένω πάντοτε με τη στέρηση.
Φανταστείτε τώρα ότι το ίδιο πράγμα γίνεται και όταν τρώμε συναισθηματικά, δηλαδή όταν τρώμε τροφές που είναι απαγορευμένες, που τώρα κανονικά δεν έπρεπε να τις τρώω. Αυτός λοιπόν ο φόβος που έχουμε γύρω από το φαγητό, το οποιοδήποτε είδος φαγητού, ο φόβος που έχουμε γύρω από το φαγητό μας καθιστά συναισθηματικά ανάπηρους να απολαύσουμε την τροφή, ο εγκέφαλός μας να καταγράψει την τροφή, οπότε μόνιμα είμαστε σε μια κατάσταση συναισθηματικής στέρησης του φαγητού και συναισθηματικής λιμοκτονίας. Και άρα πάντοτε το μυαλό μας και ο εγκέφαλός μας γυρίζει γύρω από το φαγητό. Τι θα φάω τώρα, τι θα φάω τώρα, τι θα φάω τώρα. Γιατί, παρότι είναι γεμάτο το στομάχι, γιατί ο εγκέφαλος σε συναισθηματικό επίπεδο λιμοκτονεί και πεινάει. Άρα, είτε ονομάζουμε τις τροφές απαγορευμένες, είτε δεν παρακολουθούμε τον εαυτό μας κατά τη διάρκεια που τρώμε, δεν είμαστε δηλαδή σε επαφή με το σώμα μας, και στις δύο περιπτώσεις ο εγκέφαλός μας δεν είναι σε θέση λήψης, απόλαυσης και καταγραφής των τροφών και άρα αυτό σημαίνει ότι λιμοκτονεί από αυτές. Εάν λοιπόν, για να βρεθούμε στη λύση, ήδη έχετε καταλάβει ποια είναι η λύση, χρειάζεται να είμαστε συνδεδεμένοι με τα κορμάκια μας κατά τη διάρκεια που τρώμε. Να απολαμβάνουμε την τροφή μας, έτσι ώστε ο εγκέφαλός μας να καταγράφει αυτή την τροφή. Να την καταγράφει ως «το φάγα, το απόλαυσα, τελείωσε». Όταν δεν το απολαμβάνω, είναι σαν να μην το τρώω, άρα δεν έχει τελειώσει μέσα μου. Η λαχτάρα μου, η ορμή μου, ακόμα και η λιγούρα μου για ένα φαγητό. Δεν τελειώνει η λιγούρα αν δεν το φάω πραγματικά. Συνεχίζει να γυρίζει ως αιμονή μέσα στο κεφάλι μου. Δεν το έφαγα, δεν το έφαγα, δεν το έφαγα, δεν το έφαγα, δεν το έφαγα. Και ψάχνουμε το επόμενο γεύμα. Τι θα φάω μετά, τι θα φάω μετά, τι θα φάω μετά, τι θα φάω μετά. Αυτές οι σκέψεις είναι σκέψεις διαταραχής λήψης τροφής. Και όποιος έως τώρα φοβότανε αυτόν τον ορισμό, αυτή την ορολογία, αυτή τη διάγνωση, θα χρειαστεί να βρεθεί λίγο με αυτή την αλήθεια. Εάν σας συμβαίνει αυτό, σκέφτεστε συνέχεια το φαγητό, είστε συνέχεια σε μία δίαιτα, πιθανότατα διάγνωση μέσω ίντερνετ χωρίς να σας γνωρίζω δεν μπορώ να κάνω, αυτή είναι μία αξιολόγηση που θα την κάνει ο ειδικός. Η αξιολόγηση που θα την κάνει ένας θεραπευτής, ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος. Αλλά σας δίνω την ένδειξη να το ψάξετε λίγο παραπάνω. Είναι ένα από τα κυρίαρχα συμπτώματα των διαταραχών λήψης τροφής. Η συνεχή, συνεχιζόμενη σκέψη, συνεχιζόμενες σκέψεις γύρω από το φαγητό. Δεν έχει σημασία για ποια διαταραχή λήψης τροφής μιλάμε. Δεν είναι μόνο η ανορεξία διαταραχή λήψης τροφής. Είναι η βουλιμία, είναι η ορθορεξία, είναι η υπερφαγία. Και όλες αυτές οι διαταραχές που ανέφερα έχουν και τις υποκατηγορίες τους. Γι' αυτό και κάποιος που δεν γνωρίζει αυτές δεν μπορεί να κάνει και αξιολόγηση για τον εαυτό του και χρειάζεται να επισκεφτεί έναν ειδικό. Εάν όμως υπάρχουν σκέψεις, συνεχείς σκέψεις γύρω από το φαγητό, το πιο πιθανό είναι ότι βρίσκεστε σε διαταραχή λήψης τροφής. Και χρειάζεται να δείτε σοβαρά την ψυχική σας υγεία σε σχέση με τη σωματική σας υγεία. Γιατί αυτά τα δύο πάνε παρεούλα. Έως τώρα με τις δίαιτες έχετε βγάλει άκρη? Έχετε δει βελτίωση στο συναίσθημά σας? Στην ηρεμία που πιστεύατε ότι θα νιώθατε όταν θα χάνατε κιλά? Γιατί κάποιοι από εσάς έχετε χάσει επαναλαμβανόμενα κάποιες φορές κάποια κιλά. Τα ξαναβάζετε και αυτό και από την αρχή. Όταν τα είχατε χάσει. Ας πούμε, ας πάρουμε το χρονικό διάστημα που τα είχατε χάσει. Ένας μήνας, δύο μήνες, ένας χρόνος. Νιώθατε αυτή την ελευθερία, την ηρεμία, την ικανοποίηση, τη χαλάρωση, την ειρήνη με το σώμα σας και το φαγητό σας που πιστεύατε ότι θα νιώθατε όταν θα χάνατε κιλά? Ή νιώσατε στιγμιαία κάποια ψήγματα αυτοπεποίθησης και αυτό ήταν? Τα οποία ούτε και αυτά ήταν ικανά να σας θρέψουν σε όλα τα επίπεδα ώστε να κρατήσετε αυτή τη διατροφή, τη στερητική, okay. Δικαίωμα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει με το κορμάκι του. Αυτή η αυτοπεποίθηση που νιώσατε δεν ήταν επαρκής για να σας κάνει να παραμείνετε στη διατροφή δίαιτα που ακολουθούσατε. Δεν ήταν αρκετό κίνητρο, δεν ήταν αρκετό καύσιμο. Οι δίαιτες, έτσι όπως τις έχουμε μάθει, και έτσι όπως είναι προορισμένες να λειτουργούν προφανώς ως στέρηση θερμιδική, δεν δουλεύουν.
Ας βουτήξουμε βαθιά μέσα μας για να ανακαλύψουμε τις πραγματικές αιτίες που μας οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες δίαιτες, που μας οδηγούν σε συναισθηματικό φαγητό, σε υπερφαγίες, σε υπερφαγικά επεισόδια, που μας οδηγούν έπειτα στο να βάζουμε κιλά ή να μην μπορούμε να χάσουμε κιλά και να μην ψάχνουμε τη λύση των ψυχικών ζητημάτων στις διατροφές. Οι διαταραχές λήψης τροφής δεν λύνονται στο διατροφολόγο και στο διαιτολόγο. Λύνονται με ψυχοθεραπεία, με δουλειά με τον εαυτό. Τα ψυχικά ζητήματα λύνονται με ψυχολογικό τρόπο και όχι στο ψυγείο και όχι στην κουζίνα και όχι στις κατσαρόλες. Βουτάμε λοιπόν στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως. Βουτάμε βαθιά μέσα μας και δουλεύουμε με τον εαυτό μας για να αναδυθούμε στο φως.